Συνταγματικές αλλαγές που επιτρέπουν το καθεστώς αυτοδιοίκησης στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ που ελέγχονται από αυτονομιστές στα ανατολικά, ενέκρινε το ανώτατο δικαστήριο της Ουκρανίας. Οι αλλαγές αποτελούν μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας που είχε ως στόχο να βάλει τέλος στις συγκρούσεις μεταξύ του Ουκρανικού στρατού και των αυτονομιστών. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας έχει καταλήξει στο ότι το νομοσχέδιο που τροποποιεί το Σύνταγμα σχετικά με την αποκέντρωση των εξουσιών είναι σύμφωνο με τα άρθρα 157 και 158 του Συντάγματος. Η απόφαση θα τεθεί και στην κρίση των βουλευτών, πολλοί εκ των οποίων διαφωνούν με την αυτονομία στα ανατολικά. Σε αυτές τις περιοχές σημειώνονται ακόμα σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η Δύση εμένει στη θέση της ότι η Μόσχα βοηθά με όλους τους τρόπους τους φιλορώσους αυτονομιστές, κάτι που η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά. Ο ανταποκριτής του Euronews στην Ουκρανία μεταδίδει. Η αυτόνομη διακυβέρνηση στην περιοχή του Ντόνμπας θα οριοθετηθεί σε ξεχωριστό νομοσχέδιο. Τα μέλη του Κοινοβουλίου θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν σχετικά με αυτές τις αλλαγές το Σεπτέμβριο, όταν θα ξεκινήσει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος.